Όλη αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει στην αγορά ενέργειας συνολικότερα στη χώρα, και στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο, είναι αποτέλεσμα διαχρονικών επιλογών. Απλώς τα λέω κωδικοποιημένα. Δηλαδή αυτό που βιώνουν σήμερα τα λαϊκά στρώματα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνητοποίηση και πράσινης μετάβασης. Και σε αυτό το κομμάτι έχουν βάλει όλες οι κυβερνήσεις τη σφραγίδα τους. Καμία διαφοροποίηση δεν υπήρξε. Το ότι ο λιγνίτης είναι το στρατηγικό καύσιμο μετάβασης ήταν και από τις κυβέρνησεις ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Το ότι ο λιγνίτης μειώθηκε κατά 50% ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το μείωσε ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή του λιγνίτη. Άρα λοιπόν ένα ζήτημα σχετίζεται με επιλογές οι οποίες έγινε για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Για τη λογική της απελευθέρωσης και αποσκοπούσε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επηρέασε όλη αυτή τη διαδικασία οι σφοδρότητοι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών. Ανταγωνισμοί που οδήγησε σε ένα υπεριαλιστικό πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται ακόμη και τώρα και σήμερα διεξάγεται ανάμεσα στους Αμερικάνους και τους Ρώσους, στον έδαφος της Ουκρανίας. Και από αυτή την άποψη η χώρα μας συμμετέχει ενεργητικά σε αυτόν τον πόλεμο. Και συμμετέχει και όσον αφορά την εκδήλωση του πολέμου και τη συνέχιση, αλλά και όσον αφορά τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Και τα αποτελέσματα έχουν καταγραφεί με την εκτόξευση της τιμής. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι επιλογές που όλες οι κυβερνήσεις κάνανε οδήγησαν ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα. Γιατί και η συμμετοχή των ΑΠΕ και του φυσικού αέρα με την εξέλιξη που υπάρχει έχουν οδηγήσει ένα πανάκριβο μείγμα. Δεύτερον, έχει οδηγήσει ένα μείγμα το οποίο εξαρτάται από τις εισαγωγές. Δηλαδή έχει αυξήσει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας. Όταν το φυσικό αέριο και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας συμμετέχουν περίπου με το 60% για να καλύψουν τις ανάγκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Από αυτή την άποψη σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο οι κίνδυνοι είναι συγκεκριμένοι. Και επειδή είναι ωραίο το κουτσομπολιό που αναπτύσσεται, εντάξει, τουλάχιστον να υπάρχει και μια απέναντι σε αυτούς που μιλάνε, έτσι, ένα σεβασμός. Λέμε το εξής. Παρουσίασε τα ακραία σενάρια, πολλά από στα σενάρια, ο ΔΕΣΦΑ και η ΡΑΕ. Καταρχάς ένα πρώτο ερώτημα. Αυτές οι ποσότητες οι οποίες είναι αναγκαίες σε LNG έχουν διασφαλιστεί για να καλύψουν τις ανάγκες από το σταμάτημα του ρώσικου φυσικού αερίου στη χώρα μας. Όταν είναι γνωστό ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε LNG, όταν είναι γνωστό ότι η συμφωνία που έκλεισε η Κομισιόν με τον Biden αφορούσε μόνο το 10% της κάλυψης των συνολικών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πώς εμείς λέμε με τόση μεγάλη ασφάλεια ότι έχουμε διασφαλίσει τις ποσότητες αναγκαίες οι οποίες χρειάζονται για να μπορέσει να υποκαταστήσει το LNG, το ρώσικο φυσικό αέριο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εάν το έχουμε διασφαλίσει αυτές τις ποσότητες, σε τι τιμές έχουν διασφαλιστεί, όταν η ζήτηση θα εκτοξευστεί. Τρίτον, εδώ παρακολουθήσαμε σημεία τα προηγούμενα χρόνια που δεν αφορούσαν τα ζητήματα της ενέργειας, αφορούσαν μάσκες και άλλο υγειονομικό υλικό, όπου η μία χώρα έκλεβε εμπορεύματα που κατευθύνονταν σε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πόσο εύκολο θα είναι λοιπόν μέσα σε αυτό το σφοδρό ανταγωνισμό η διασφάλιση όλων αυτών των αναγκαίων ποσοτήτων. Αυτά είναι ορισμένα βασικά ερωτήματα και εφόσον διασφαλιστούν, σε τι τιμές θα υπάρχουν. Τρίτο ζήτημα το οποίο σχετίζεται αυτό. Όλη αυτή η διαδικασία ελέγχει κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια. Και τι κινδύνους μιλάμε. Πρώτον, η αεροποίηση αυξάνει την έκκληση του μεθανίου στην ατμόσφαιρα. Το μεθάνιο έχει μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα. Αν ισχύουν αυτά, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η περίπτωση. Δεύτερον, η υπόθεση για αεροποίηση χρειάζεται για να γίνει θαλάσσινο νερό.
συμμετέχει στη διαδικασία. Αυτό έχει επίδραση στους υδροβιότοπους της περιοχής. Τρίτο ζήτημα, λένε ότι θα αναπτυχθεί και η Ρεβιθούσα, θα πηγαίνουν τρία πλοία, ένα πλοίο ανά τρεις μέρες, που σημαίνει ένας τεράστιος συνωστισμός. Και δεν λέω τον κίνδυνο ατυχήματος σε αυτή τη διαδικασία, αλλά συνολικότερα ενός μεγάλου ατυχήματος. Όταν λένε ότι θα εγκατασταθούν μονάδες αεροποίησης και αποθήκευσης στο Σκαραμαγκά, ετοιμάζεται να γίνει στις εγκαταστάσεις του Βαρδινογιάννη στη Motor Oil, δύο στην Αλεξανδρούπολη. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα σε σχέση με τον κίνδυνο ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, πώς αντιμετωπίζουν και πώς έχουν σχεδιαστεί στα σενάρια τα οποία έχει επεξεργαστεί ο ΔΕΣΦΑ. Και βεβαίως, επειδή φαίνεται το περιβάλλον και όλα αυτές οι ανάγκες για την προστασία της κλιματικής αλλαγής, το διοξίδιο, το ρήπον και όλα αυτά, γιατί χρησιμοποιείται ντίζελ στη θέση του φυσικού αερίου, κατά πόσο είναι με την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκαμε και πιο πριν. Και από αυτή την άποψη, το ερώτημα το οποίο υπάρχει, το μεγάλο είναι ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ πιο δύσκολος βεβαίως. Από αυτή την άποψη θα έχουμε ένα πολύ πιο ακριβό μείγμα. Θα έχουμε ελλείψη στο μείγμα ενδεχόμενα, που αυτό θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις τιμές. Και από αυτή την άποψη, μέχρι πότε οι φορολογούμενοι θα καλύπτουν αυτά τα ελλείμματα? Μέχρι πότε θα πληρώνει ο φορολογούμενος όλες αυτές τις επιλογές οι οποίες έγιναν για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων? Και επί της ουσίας, δεν φαίνεται να υπάρχει μία διέξοδος από όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι αν δεν πας κόντρα στις επιλογές οι οποίες έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και συνολικότερα των ενεργειών, δεν μπορεί να διαμορφώσεις προϋποθέσεις ενός φτηνού ενεργειακού μείγματος και με επάρκεια. Άρα δεν πρέπει να συγκρουστούμε τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σύγκρουση σημαίνει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι στην υπόθεση της απελευθέρωσης και της πράσινης μετάβασης της απολιγνητοποίησης, και το δεύτερο επίπεδο είναι στην αποδέσμευση και από την Υπεραλιστική Σύγκρουση αλλά και από τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Μόνο με μια τέτοια λογική υπάρχει δυνατότητα, γιατί αντικειμενικά οι δυνατότητες υπάρχουν. Η Ελλάδα είναι πολύ πλούσια σε πηγές. Και από ορυχτά, ο λιγνίτης, και βεβαίως οι υδρογονάνθρακες οι οποίες υπάρχουν, και σε νερό, αλλά και σε αέρα και ήλιο. Όλα αυτά θα διαμόρφωναν τις προϋποθέσεις και επάρκειας και πολύ φτηνού μείγματος και δυνατοτήτων να κάνουμε και εξαγωγές ακόμη τεράστιες. Όμως οι επιλογές μπαίνουν τροχοπέδι στην αξιοποίηση των συνόλου των ενεργειακών πηγών. Και αυτές οι επιλογές σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση κέρδους. Γι' αυτό ακριβώς, το ολοκληρώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό ακριβώς επί της ουσίας εμείς θέλουμε αυτό το ζήτημα να αναδείξουμε, ότι όσο κινούμαστε στην πεπατημένη που χαράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάγκες του κεφαλαίου, τόσο τα πράγματα θα επιδεινώνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, όχι μόνο προς την ικανοποίηση των αναγκών των λαϊκών, αλλά και συνολικότερα για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της χώρας μας.